Τρία είναι τα μπλόκα τα οποία υπάρχουν στο νομό της Δράμας από τους αγρότες. Το πρώτο βρίσκεται στην περιοχή του Τελωνίου της Εξοχής που κλείνει αναδιαστήματα σύμφωνα με τις αποφάσεις τους. Το δεύτερο, λίγο πιο νότια, είναι στα Κοκκινόγια, στη διασταύρωση των Κοκκινογίων. Πάμε να δούμε τι μας είπαν εκεί στη διασταύρωση των Κοκκινογίων. Όπως ξέρουμε όλοι, η Πέμπτη είναι πολύ σημαντική μέρα, όχι μόνο για τον κλάδο μας, αλλά για όλους όσους στίγονται από το ασφαλιστικό και από το φορολογικό κυρίως. Νομίζουμε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι παρόν, να βάλει τη φωνή του μαζί με τη δική μας, γιατί δεν υπάρχει πλέον ούτε βήμα πίσω. Έχουμε φτάσει στο τέρμα. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία μας ευκαιρία για να μπορέσουμε να πείσουμε αυτούς που αποφασίζουν για μας, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός, να πάρουν ορισμένα μέτρα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη, αλλά κυρίως στη βιωσιμότητα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω τα μέτρα. Τα δύο κύρια μέτρα, το ασφαλιστικό και το φορολογικό, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Η ώρα είναι 12 και οι αγρότες που βρίσκονται στον Άγιο Αθανάσιο, στον μπλόκο του Αγίου Αθανασίου, πιστοί στην απόφαση που έλαβε η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν κλείσει και αυτή τον μπλόκο, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα 11 μπλόκα εκτός των μπλόκων που βρίσκονται στη Ταλωνία. Καταρχήν δεν υπάρχει αύριο. Εντάξει. Αν δεν γίνει τώρα ο αγώνας που υπάρχει, ο αγώνας που δίνεται. Δεν περιμένει κανείς από όλους μας να συμβεί κάτι που θα διαφοροποιήσει τα πράγματα. Οι εξαγγελίες και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και οι διορθωτικές κινήσεις που υποτίθεται ότι θα κάνει η κυβέρνηση δείχνουν ότι είναι ένα συνεχόμενο ψέμα. Τα τραχτέρ στο τελωνείο της Εξοχής, στον μπλόκο της Εξοχής, είναι περίπου 100, ενώ στη διασταύρωση των Κοκκινογίων 150. Εδώ, στη διασταύρωση ουσιαστικά του Κεφαλαρίου, στον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας, τα τραχτέρ είναι 100 και οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους. Εν τω μεταξύ, την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη σύσκεψη που είχαν στη Σύνδο, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από 66 μπλόκα της χώρας. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση επανέλαβαν ότι δεν προτίθενται να προσέλθουν σε καμία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εάν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, ενώ ανέφεραν επίσης ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με άλλον πολιτικό αρχηγό από τα κόμματα εάν προηγουμένως δεν λάβουν δεσμεύσεις για τη στάση που θα κρατήσει.